περισσότεροι. Ελάτε. Κύριε Αυτιά, είπε ένας κύριος από την Αμφίπολη και τον άκουσα με προσοχή, ναι, που αναφέρθηκε στους πολιτικούς. Ναι. Και έχει απόλυτο δίκιο ο κόσμος να είναι έξαλλος με τους πολιτικούς. Απλώς έγινε με 30 χρόνια καθυστέρηση. Αντί να είναι έξαλλος με αυτούς που δημιουργήσαν τα τεράστια χρέη αυτής της χώρας και τα τεράστια ελλείμματα, ναι, καμιά φορά δίνει την ευθύνη σε εμάς που προσπαθούμε μια χώρα που παραλάβαμε το 2012 σε μια κατάρρευση και σε 2 χρόνια την ισορροπήσαμε. Ξέρετε κάτι, τι μου λέγανε εμένα τον πρώτο μπήκα στην πολιτική το 2010. Τι λέγανε? Ότι έχουν 2 παράπονα από τους πολιτικούς. Ότι δεν λένε την αλήθεια και δεν δέχονται να έχουν πολιτικό κόστος. Λοιπόν, είπαμε την αλήθεια στον κόσμο και πολύ ωραία το περιγράψατε, κύριε Αυτιά, δεχθήκαμε να έχουμε και πολιτικό κόστος. Γιατί για να είμαστε ανεξάρτητοι Έλληνες, πρέπει να μπορούμε να ζούμε με αυτά που παράγουμε. Και το 2013. Μα δεν παράγουμε τίποτα. Το 2013, για πρώτη φορά από το 1948, παράγαμε και εξάγαμε περισσότερα από όσα εισάγαμε. Πρώτη φορά από το 1948. Το 2015 καταθέτουμε προϋπολογισμό που αρχίζει και μειώνει φόρους. Όχι γιατί τα λεφτά φυτρώνουν στα δέντρα, όπως είπε ο κύριος Υπουργός. Αφήστε να ρωτήσω 2 λεπτά να μειωθούν. Ποιοι φόροι, να πάμε στο διαδίκτυο. Αυτό ένα-ένα. Μην πάμε στο περίγραμμα τώρα, δεν περίγραμμα γενική. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Ποιοι φόροι θα μειωθούν? Έπεσε ο φόρος πετρελαίου θέρμανσης. Καλά κάνατε. Πετρελαίου θέρμανσης. Μειώθηκε ο ΦΠΑ στην εστίαση. Δεν μπήκε η έκτακτη εισφορά που ήταν να μπει στις επιχειρήσεις για τον ΟΑΕ. Θα προχωράμε σε κάθε χρόνο μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας. Μειώθηκε κατά 30% ο φόρος αλληλεγγύης. Γιατί δεν πήρατε την πρώτα Τσμπακογιάννη να το φέρετε αύριο στη Βουλή και να το ψηφίσετε και να αρχίσει μείωση από τώρα. 30% κάτω αντικειμενικές αξίες να μειωνθεί. Και ο καταραμένος έμφυα να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Εμείς το λέμε ήδη από καιρό. Μίλες για μείωση αντικειμενικών αξιών. Περίμενε, υπάρχει ένα σχέδιο. Έχουμε καταθέσει ένα θέμα για τα κόκκινα δάνεια. Πολύ ωραία. Διότι η μείωση των αντικειμενικών αξιών θα είναι και μείωση του τουριστικού και οικιστικού περιουσιακού στοιχείου της χώρας. Άμα μειώσεις τις τιμές οικιστικά και τουριστικά, η χώρα. Ναι, αναμειώνεις και το φόρο όμως παράλληλα. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να μειώσεις το φόρο, να βρεις άλλες διεξόδους. Εν πάση περιπτώσει, έχετε μια άλλη πρόταση. Άρα τι λέτε, κύριε Μηταράκη, ότι ξεκίνησε η μείωση των φόρων, αυτό μας λέτε? Φυσικά και ξεκίνησε. Γιατί όμως έχει ξεκινήσει? Γιατί πλέον η χώρα μπορεί με αυτά που εισπράττει να καλύψει ανάγκες. Ναι, αλλά τα νοικοκυριά δεν βγαίνουν όμως. Η Αμφίπολη λέει δεν βγαίνω. Στην Αμφίπολη θέσαμε. Η Κρήτη λέει δεν βγαίνω. Η Πελοπόννησος λέει δεν βγαίνω. Στην Αμφίπολη. Η Μακεδονία δεν βγαίνω με πυρηνική κατ' ανεργία. Κύριε Αυτιά, στην Αμφίπολη θέσαν 2 αντίθετα θέματα. Κάποιοι κύριοι μείωσαν για μείωση του φόρου και κάποιοι κύριοι μείωσαν για αύξηση των συντάξεων. Οι φόροι γίνονται συντάξεις. Τα λεφτά που εισπράττει το κράτος από τη μία τσέπη τα βγάζει από την άλλη τσέπη. Για να μπορέσεις να πετύχεις και τα 2, ναι, χρειάζεται να μπεις σε θετικό πρόσωπο της οικονομίας. Το τρίμηνο που τελείωσε, όχι στο μέλλον, ναι, το τρίτο τρίμηνο του 2014 είναι το πρώτο θετικό τρίμηνο της ελληνικής οικονομίας από το 2008. Η αλήθεια είναι ότι πονέσαμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και πόνεσαν και αυτοί που δεν φταίγανε. Πονέσανε όλοι οι Έλληνες. Και αρκετοί που δεν φταίγανε. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό που δεν ακούστηκε καθαρά πριν, κυρία Αυτιά. Ναι. Τα λεφτά δυστυχώς, αντίθετα από ό,τι νομίζει ο κύριος Τσίπρας, δεν φυτρώνουν στα δέντρα. Λοιπόν. Έτσι μας είπαν άλλοι πολιτικοί, ναι, πριν δεκαετίες και καταστραφήκαμε ως χώρα. Λοιπόν. Γιατί ο κόσμος πίστεψε τα εύκολα, και πίστεψε αυτά που γαργαλάνε τα αυτιά τους και δεν κάθισαν να ακούσουν την αλήθεια. Εμείς πολιτικά έχουμε πάρει μια απόφαση. Θα πούμε στον κόσμο την αλήθεια, θα δεχτούμε το πολιτικό κόστος, έχουμε όραμα, κύριε Χαϊκάλη, και το όραμα βγαίνει στην πράξη. Μια Ελλάδα η οποία κατάφερε φέτος για πρώτη φορά να μοιράσει ένα κοινωνικό μέρισμα. Φέραμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο εφαρμόζεται τώρα πιλωτικά για λίγους μήνες σε 13 Δήμους και θα γίνει πανελλαδικό. Ένα κοινωνικό κράτος όμως, λοιπόν, που στηρίζεται στα δανεικά, δεν στηρίζεται στον αέρα, στηρίζεται, λοιπόν, στις θυσίες του κόσμου. Μία τελεία.